Άρωμα γυναικών απέκτησε σήμερα το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο με τον Όφι να υποδέχεται τα Τρίκαλα σε εξαναβολής παιχνίδι, στοχεύοντας σε μία ακόμα νίκη μετά το διπλό του περασμένου Σαββάτου στο Ρέθυμνο. Στο συμφιλοξενούμενη ομάδα ευνηδίασε τον Όφι και στο έκτο λεπτό η Μπετανκούρ κινήθηκε ωραία, έδωσε έτοιμο γκολ στην Μπουζίνου και εκείνη έκανε το 0-1 από κοντά. Άμεση ήταν η απάντηση για την γηπεδούχο ομάδα στην επόμενη φάση. Με την Τζέρβα μετά από εξαιρετική ενέργεια να βγάζει σέντρα ακριβίας προς την Ριμπάνσκα και εκείνη με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Στο 23 η Μπετανκούρ βγήκε στην πλάτη της άμυνας, πρόλαβε την έξοδο της Γκάρτνερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας εκ νέου με 1-2 προβάδισμα στα Τρίκαλα. Για δεύτερη φορά όμως ο Όφι βρήκε γρήγορα γκολ ισοφάρισης με την Μούστακ να κερδίζει την μπάλα στην περιοχή των Τρικάλων, να πασάρει στην Ριμπάνσκα και εκείνη να δείχνει ξανά την εκκλησία της δυνότητα για το 2-2. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Όφι πίεσε, αλλά τα Τρίκαλα με την Μπετανκούρ κέρδισαν πέναλτι στο 74. Η Κολομβιανή επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση. Η Γκάρνερ όμως μάντεψε σωστά και απέκρουσε. Ως τη συνέχεια της φάσης υπήρξε ο σοβαρός τραυματισμός της Μπετανκούρ στο γόνατο, γεγονός που στιγμάτισε την αναμέτρηση, καθώς αποχώρησε υποβασταζόμενη και με δάκρυα στα μάτια. Πάντως στο 82 την σειρά του Όφι να κερδίσει πέναλτι σε ανατροπή της Καλαμπέροβα, με την Ριμπάνσκα να ευστοχεί και με προσωπικό χατρίκ να χαρίζει με 3-2 την πολύτιμη νίκη. Με την ομάδα του Όφι να πανηγυρίζει στο τέλος μαζί με τον κόσμο που έδωσε το παρόν στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο για να στηρίξει τα κορίτσια. Βλέπετε πως είναι το ποδόσφαιρο. Στη φάση του πέναλτι θα μπορούσαμε να προηγούμαστε 3-2 με 10 λεπτά να τελειώσει. Αμέσως μετά πέναλτι για τον Όφι, γύρισε το παιχνίδι ανάποδα. Συγχαρητήρια και στον Όφι για τα ψυχικά αποθέματα που θέλει για να γυρίσει σε ένα παιχνίδι όταν βρίσκεται δύο φορές πίσω στο σκορ. Περιμέναμε ότι θα μας βάλει δύσκολα. Είναι μια καλή ομάδα, χρόνια με τον ίδιο προπονητή, με σταθερό κορμό τα τελευταία χρόνια. Και περιμέναμε το παιχνίδι ότι θα έχει δυσκολίες. Ύστερα και από το μάτς που δώσαμε την Κυριακή, που ήταν και αυτό ένα μάτς του Σάββατο με πολλή ένταση και ενέργεια, έρχεται και ο παράγοντας κούραση. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, γιατί τέτοιες νίκες δείχνουν την ψυχή τους, την καρδιά τους, το μέταλλο που έχει κάθε μία ξεχωριστά και όλες μαζί σαν ομάδα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μας πιάσανε λίγο στον ύπνο στην αρχή, αλλά μπορέσαμε και τα απεξήλθαμε και στις δύο περιπτώσεις. Πήγαμε με την ισοπαλία στο ημίχρονο, ήμασταν καλύτερες, είχαμε κάποιες στιγμές αδράνειας, αλλά και πάλι φάνηκε το μέταλλο της ομάδας, φάνηκε η ποιότητά μας και τελικά πήραμε αυτό που μας άξιζε, την νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, συνεχίζουμε δυναμικά και πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου. Ήταν ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Δυστυχώς η συμπαίκτριά μας χτύπησε, μάλλον σοβαρά θα δείξει η μαγνητική που θα κάνει.